Θα πάμε αμέσως όμως στον Μάκη Ιωαννίδη, γιατί αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση, ένα πάρκο που εγκαινιάζεται από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Είναι παρόντες αρκετοί εκεί, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες, όλες λεπτομέρειες, ο Μάκης Ιωαννίδης που βρίσκεται εκεί. Μάκη, τι γίνεται, καλησπέρα. Ακούμε λίγο το Δήμαρχο και μιλάμε. Ναι. Μια ονόβια δέντρα, το καθένα με την ηλικία του παιδιού που χάθηκε, για τον Άλκη, για τον Τόσκο και για τον Άσο, θα βρίσκονται πάντα εδώ για να θυμίζουν πόσο άδικα έφυγαν αυτά τα παιδιά. Σαν κοινωνία της Θεσσαλονίκης, ενωμένοι, δείχνουν την αποφασιστικότητά μας αυτά τα φαινόμενα να σταματήσουν και αθλητισμός να δίνει στην πόλη, στη χώρα μας, στον κόσμο, μόνο χαρές. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη, τώρα θα κάνει κάποιες δηλώσεις και ο κύριος Βένος. Ναι. Πάρκο Πέτα της Βίας. Γίνεται όλες ένα σταυροδρόμι της πόλης, με άνθρωπο από Αναστασίου, όπως είπε ο Δήμαρχος μας. Ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Στην πόλη πρέπει να υπάρχει ενότητα, πρέπει να υπάρχει ειρήνη, πρέπει να υπάρχει αγάπη. Είναι μια πόλη που έχει πολιτισμό και είναι παράλογο τα τελευταία χρόνια να έχουμε να θρυνούμε τόσο νεκρούς. Τώρα δηλώσει θα κάνει ο κύριος Κούδας με τη σειρά του. Το μήνυμα μου είναι όσα δέντρα και αν κοιτέψουμε, όσες ενέργειες και αν γίνονται, και συγχαρητήρια στον Δήμαρχο για αυτή την πρωτοβουλία, αν δεν ξεριζώσουμε τις τσουκνίδες, τα γαϊδουράγκαθα και όλα αυτά τα λουλούδια, δεν θα ησυχάσουμε ποτέ. Ο αθλητισμός είναι αυτό που έχουμε προσφέρει τουλάχιστον εμείς σαν βετεράνοι, και εκείνα τα χρόνια δεν είχαμε τουλάχιστον, είχαμε τις καζούρες, είχαμε... δεν ξέρω τι να πω και τι να πρωτοθυμηθώ. Ειρήνη, παιδιά, γιατί αλλιώς δεν πάμε μπροστά. Και οι δηλώσεις θα ολοκληρωθούν με τον κύριο Κώστα Ιδημιού. Συγχαρώ τον Δήμαρχό μας για την πρωτοβουλία που ανέλαβε. Και δεύτερο να πω ότι κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει, ή μάλλον να ψάξουμε να βρούμε μια θάτσα να καθαρίσει την κατάσταση, γιατί μόνο έτσι μπορεί να σώθει το ποδόσφαιρο μας. Συγχαρητήρια κύριε Δήμαρχε, και πάντα να είμαστε κοντά σας. Λοιπόν, τώρα Γιώργο, είμαι στη διάθεσή σου. Ναι, να μας πεις τι ακριβώς συνέβη. Συμβαίνει μάλλον εκεί. Ακούσαμε τους εκπροσώπους, ναι, των ομάδων, τους βετεράνους. Κοίταξε, είμαστε σε ένα είναι πάρκο τώρα, για όσους έχουν δημιουργό εικόνα, είναι απέναντι από το Υποκράτιο. Ναι. Στη συμβολή των οδών, νομίζω, Παπαναστασίου και Κλεάνθης, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, εκεί. Είναι συμβολικό που έγινε. Αυτό είναι στα όρια των δύο περιοχών, Χαριλάου και Τούμπας. Εδώ έχουν φυτέψει τρεις ελιές. Στην ηλικία του κάθε αδικοχαμένου παιδιού, στην ηλικία του Τόσκο, στην ηλικία του Άλκη, στην ηλικία του Νάσου, σε αυτό το πάρκο. Υπάρχει και μια τύμβος η οποία κάνει λόγο για αυτό το πάρκο αθλητικής φιλίας. Παρέστησαν πάρα πολλοί εκπρόσωποι από τους φορείς της πόλης και παράλληλα πήγανε παιδιά της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή, προκειμένου να στείλουν το μήνυμα. Τώρα υπάρχει μια κοινή φωτογράφηση των τριών παιδιών με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης απέναντι σε αυτόν τον τύμβο, τον οποίο έχουν δημιουργήσει και τον έχουν στήσει πλέον εδώ. Είναι επί της οδού, στο τέλος της οδού Παπαναστασίου, ας το πούμε έτσι. Και το μήνυμα το οποίο θέλουν να περάσουν όλοι είναι ασφαλώς να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα και προκειμένου να καταφέρουν να βγει απ' έξω αυτό το κακό σπίτι το οποίο υπάρχει με την οπαδική βία. Είναι σχεδόν σύσσωμα το Διοικητικό Συμβούλιο, Δημοτικό Συμβούλιο, ο κύριος Ζέρβας, ο κύριος Ζεϊμπέκης, ο κύριος Κυριζίδης, ο κύριος Λεκάκης, πάρα πολλοί κόσμος βρίσκεται εδώ. Δεν ξέρω αν θες να πάρουμε για αυτούς κάποια άποψη. Όχι, εντάξει, νομίζω ότι μας το μετέφερες, ακούσαμε τους βετεράνους. Βαρβαρά!
Λοιπόν, είναι μια... ή αν θες να προσεγγίσουμε λίγο κάποιον από μια τάκα περισσότερα, αν θες να πάρω τον κύριο Κούδα και τον κύριο Βένο, τους ακούσαμε μέσα στις δηλώσεις, αλλά μήπως θες να... Ναι, μίλα τους, μίλα, άμα τους έχεις κοντά σου, μίλα τους, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ωραία, θα τη διώξω να τους έχω, ένα μισό λεπτό. Ωραία κίνηση είναι αυτή. Κύριο, κύριε Βένο. Ωραία πρωτοβουλία από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Λίγο στα σας ακούσαμε λίγο νωρίτερα να μιλάτε για αυτή την κίνηση. Θέλαμε λίγο να μας επαναλάβετε λίγο το μήνυμα το οποίο στέλνουμε. Ένα. Μαζί μας, μαζί. Ναι. Μαζί, μαζί μιλάμε, κύριε Βένα. Ναι, ναι. Ποιο είναι το μήνυμα το οποίο υπάρχει από τη σημερινή εκδήλωση? Είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης για, για αυτό το πάρκο. Είναι το ονομασία αυτού του πάρκου σε πάρκο κατά της βίας. Γίνεται σε ένα σταυροδρόμι που ενώνει τις δύο συνοικίες, το Χαϊλάου με την Τούμπα, Λεάφους και Παπαναστασίου, και αυτό σημαίνει πάρα πολλά για την πόλη μας. Όμως πρέπει οι ΠΑΕ να ξεριζώσουν τα αγκάθια, όπως είπε ο Γιώργος Κούδας, αυτά που κάνουν τη ζημιά, που πάνε το ποδόσφαιρο πολλά χρόνια πίσω. Ελπίζουμε ότι και ο Δήμος ακόμη, όπως υποσχέθηκε και ο Δήμαρχος, δεν θα μείνει, ο κ. Ζέρβας, δεν θα μείνει σε αυτό, θα συνεχίσει την προσπάθεια. Και ελπίζουμε στη συνέχεια να μην έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα βίας στην πόλη μας. Ευχαριστώ. Έχω και τον κύριο Ειδηνίου. Κύριε Ειδηνίου, εσείς προέρχεστε από τον Ηρακλή, αλλά παλιά τα χρόνια ήταν διαφορετικά. Όλοι μαζί πηγαίνατε, αν δεν κάνω λάθος, σε μια καφετέρα κάτω στη Θεσσαλονίκη και μετά πηγαίνατε όλοι μαζί στο γήπεδο. Ακριβώς όπως τα λέτε είναι, και με τον Άγγελο τον Σπυρίδωνα και με τον Γιάννη και με τον Γιώργο και όλα τα παιδιά. Είμαστε φίλοι 50 χρόνια και παραπάνω. Και προσπαθούμε, ειδικά αυτά τα ονόματα που ανέφερα, προσπαθούμε μια ζωή να ηρεμήσουμε λίγο την κατάσταση. Αλλά δυστυχώς χρειαζόμαστε μια Θάτσερ να καθαρίσει την κατάσταση. Γιατί δεν γίνεται, δεν πάει άλλο. Είναι καταστροφή, γιατί φύγανε δυστυχώς ορισμένα νεαρά παιδάκια τα οποία μόνο λύπη μας προσφέρουν. Κάποια στιγμή πρέπει να συνετιστούμε. Και τα σωματεία καταρχάς να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση, οι ίδιες οι ομάδες τους φυλάτους του δικού σας. Σας ευχαριστώ. Να πάρουμε λίγο και τον κύριο Ζεϊμπέκη. Κύριε Ζεϊμπέκη, μια πρωτοβουλία του Δήμου, η οποία το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Πάμε όλοι μαζί, ξεριζώνουμε το κακό, πιστεύουμε. Κοιτάξτε, το καλό. Τίποτα δεν γίνεται μόνο του. Εδώ θέλει τη συμπαράσταση και των αθλητικών ομάδων και των φυλάθλων να αλλάξουμε την οτροπία των παιδιών που αγωνίζονται, να είμαστε και λίγο πιο αυστηροί και στους εαυτούς μας, αλλά και στους οπαδούς μας. Και ό,τι είναι να γίνει, πρέπει να γίνει συλλογικά. Μόνος του δεν μπορεί να πετύχει κανένας τίποτα. Ελπίζουμε ότι αυτά τα τρία παιδιά που χάθηκαν άδικα, και με τελευταίο τον Άλκη, να είναι η αρχή για να γίνει ένα νέο ξεκίνημα στον αθλητισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Ζεϊμπέκης, είναι ο αντιδήμαρχος αθλητισμού. Χρωστά μόνο τον Γιώργο τον Κούδα. Τώρα δεν ξέρω αν μας έφυγε λίγο νωρίτερα. Ναι, τον χρωστάς. Πού είναι ο Γιώργος Κούδας? Ο Γιώργος Κούδας. Ο Κούδας. Α, το βρήκαμε. Μισό λεπτό, περίμενε. Το βρήκαμε και τον κύριο Κούδα. Κύριε Κούδα, μιλήσαμε λίγο νωρίτερα με τον κύριο Ειδηνίου. Πείτε μας λίγο, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε σημερινή ημέρα? Το έστειλα ήδη το μήνυμα, δεν το γράψετε? Το γράψαμε, αλλά θέλουμε, όσο πιο πολύ ακούγεται, το στο καλύτερο. Ναι, όταν ο Δήμαρχος κάνει μια τέτοια κίνηση, είναι και πραγματικά συγχαρητήρια. Το μήνυμα εγώ που θέλω να στείλω είναι ότι στη μνήμη των τριών παιδιών έχει ένα πάρκο εδώ. Δυστυχώς λέω, ενώ τα ξέρουν χρόνια, πρέπει να ξεριζώσουμε όλες αυτές τις τσουκνίδες, τα γαϊδουράγκαθα και τα καινούργια λουλούδια που βγαίνουν, για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Αλλιώς δεν υπάρχει μέλλον ούτε για το ποδόσφαιρο, ούτε για τα παιδιά μας. Στο με τον κύριο Ειδηνίου, και θυμήθηκα ιστορίες που μας έλεγε ο ίδιος, ότι πριν ξεκινούσαν τα παιχνίδια, μαζευόσαν κάτω στην παραλία σε κάτι καφέ να μιλάμε, γιατί υπάρχουν ακόμα, και πηγαίνατε όλοι μαζί μετά στο γήπεδο. Μα αυτό συνέβαινε. Ήμασταν αντίπολοι μία μισή ώρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό ήτανε. Δηλαδή, είτε έπεφτα στο Χαριλάου και έβγαινε, μου έβγαινε εμένα το χέρι, μετά έβγαινα με τον Άγγελο της Σπυρίδων και πίναμε καφέ μαζί, πίναμε μίσκι μαζί, φεύγαμε για την εθνική ομάδα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω σήμερα τη λογική, έτσι πως το έχουν ονομάσει, επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή να στέλνουν μηνύματα οι ίδιοι ποδοσφαιριστές μέσα από το γήπεδο με τη συμπεριφορά τους.
Ευχαριστώ πολύ και Κούντα, να είστε καλά. Και μακάρι να μην ξέρω να έχουμε τέτοιες εκδηλώσεις διαφορετικές. Εκδηλώσεις να κάνουμε, αλλά όχι για τέτοια πράγματα. Για επιτυχίες. Λοιπόν, Γιώργο. Ωραίος ο Μεγάλος Αλέξανδρος. Εντάξει, ήταν η συναρχή εδώ, ο κλασικός Γιώργος Κούντας. Μάκη, εξαιρετικό το ρεπορτάζ. Μία παρενθεσούλα. Είχαμε κάποια προβλήματα. Τώρα δεν ήταν του συναδέλφου, έκανε ένα screen, μπήκα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, αυτά συμβαίνουν. Καταλάβω τι έγινε. Άμα έχω εγώ εσένα εκεί, δεν. Όχι, διέκοψα τη συνέντευξη των άλλων στον αέρα για να καταλάβει τι γίνεται. Δεν κατάλαβα ότι ήταν στον αέρα και βγήκε σε εμάς ο κύριος Κούντας. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει και πολύ τον κόσμο. Μία παρένθεση και με αυτή να κλείσουμε. Αγωνιστική, βλέπω Μάκη μία αντίδραση από τον Ηρακλή για τη διαιτησία, μία ανακοίνωση. Ναι, υπήρχε μια πρωινή σήμερα. Ναι, υπάρχει μια ανακοίνωση γιατί στο Ηρακλή δεν, για να φτάσουμε τώρα στην 21η αγωνιστική, υπήρχαν πάρα πολλά, δεν θέλησε να προχωρήσουν σε κάποιες αντιδράσεις κτλ. Αλλά βλέπουν ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Πολλά παράπονα που υπάρχουν στα τελευταία παιχνίδια και πάλι δεν είναι μια επιθετική ανακοίνωση, είναι μια ανακοίνωση η οποία λέει παιδιά να έχουμε ίσες διαιτησίες για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για εμάς, για όλες τις ομάδες. Να λείπουν τα λάθη και να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί μέχρι εκεί. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ Μάκη για το εξαιρετικό ρεπορτάζ. Να θυμίσω μόνο Γιώργο ότι έχει αλλάξει το παιχνίδι του Ηρακλή, μια από τους Ηρακλή, είναι την Πέμπτη έτσι, και όχι αύριο Τετάρτη όπως ήταν αρχικά ορισμένο. Την Πέμπτη θα γίνει το μάτς. Στις 3 η ώρα. Έγινε Μάκη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.